Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα συγκριτικό ανάμεσα σε δύο συσκευές που τυπικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία τιμής. Το OnePlus Nord 2 το έχουμε δει σε άλλα δύο βίντεο μέχρι τώρα. Είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον τηλέφωνο για τη μεσαία κατηγορία, τυπικά στο άνω άκρο έστω της μεσαίας κατηγορίας, αφού το κόστος του είναι λίγο πάνω από τα 400 ευρώ για τη βασική του έκδοση με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 8 GB μνήμης RAM. Έχει μια πολύ καλή κάμερα για τα λεφτά του και πραγματικά πολύ καλές επιδόσεις. Και στο συγκεκριμένο βίντεο θα κάνουμε μια μικρή σύγκριση με το Mi 11 Lite της Xiaomi, ένα επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον τηλέφωνο, πλέον επίσημα στη χώρα μας διαθέσιμο, είναι λίγο χαμηλότερα σε κόστος, λίγο κάτω από τα 400 ευρώ, για τη δική του αντίστοιχη έκδοση με 6 GB μνήμης RAM και 128 GB αποθηκευτικού χώρου, παρότι το τηλέφωνο που έχω στα χέρια μου είναι η έκδοση με 8 GB μνήμης RAM. Πολλές διαφορές μεταξύ τους και τα δύο είναι δύο πολύ καλές προτάσεις όμως στη μεσαία κατηγορία με υποστήριξη για 5G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, πολύ καλές επιδόσεις, μια αρκετά καλή οθόνη και στις δύο περιπτώσεις και φυσικά θα δούμε και τις διαφορές που έχουν οι κάμερες στο πίσω μέρος τους. Στο προηγούμενο συγκριτικό ανάμεσα στο Nord 2 και το Poco F3 η συσκευή της Poco είχε ένα σαφές πλεονέκτημα στο τομέα της οθόνης και σε ό,τι αφορά το μέγεθος, το ρυθμό ανανέωσης αλλά και τη φωτεινότητά της. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά παρότι τυπικά το πάνελ που χρησιμοποιεί το Mi 11 Lite 5G είναι σε συγκεκριμένους τομείς λίγο καλύτερο. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και πάλι. Θυμίζουμε ότι η οθόνη του Nord 2 έχει διαγώνιο 6,43 ίντσες και ονομαστική ανάλυση 2400x1080 pixels, ενώ έρχεται και με ρυθμό ανανέωσης στα 90 Hz, ο οποίος προσαρμόζεται θεωρητικά ανάμεσα σε 60 και 90 Hz ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να εξοικονομεί λίγη ενέργεια όταν δεν υπάρχει λόγος να λειτουργεί στον υψηλό αυτό ρυθμό ανανέωσης. Το Mi 11 Lite τώρα από την πλευρά του έχει μια λίγο μεγαλύτερη οθόνη στις 6,55 ίντσες και εδώ η ίδια ονομαστική ανάλυση στα 2400x1080 pixels και ο ρυθμός ανανέωσης είναι και πάλι στα 90 Hz. Αντίστοιχα και εδώ προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την περίπτωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην οθόνη του τηλεφώνου της Xiaomi και αυτό είναι η υψηλότερη θεωρητικά και πρακτικά μέγιστη φωτεινότητά της. Η OnePlus δηλώνει έως και 500 nits φωτεινότητας για την οθόνη του Nord 2 και μπορεί με την αυτόματη λειτουργία να ανέβει λίγο πιο ψηλά από αυτό σε εξωτερικούς χώρους με δυνατό φωτισμό. Η Xiaomi για το Mi 11 Lite δηλώνει 800 nits μέγιστης φωτεινότητας που και πάλι είναι λίγο υψηλότερη σε εξωτερικούς χώρους και με έντονα επίπεδα φωτισμού. Στο πρακτικό κομμάτι τώρα σε ό,τι αφορά τη χρωματική απόδοση της κάθε οθόνης υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στο πόσες επιλογές προσφέρει κάθε συσκευή προκειμένου να προσαρμόσουμε την οθόνη ακριβώς όπως τη θέλουμε εμείς. Στην περίπτωση του OnePlus Nord 2 η εταιρεία έχει αφαιρέσει τις εντυπωσιακά πολλές επιλογές που είχαν κάποια προηγούμενα τηλέφωνα της εταιρείας και υπάρχει μόνο η επιλογή ανάμεσα σε έντονη και πιο ήπια χρωματική απόδοση. Σύμφωνα πάντως με την OnePlus η οθόνη χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα ανάλογα με τα επίπεδα αλλά και τη θερμοκρασία του φωτισμού στο χώρο γύρω μας. Τώρα, στην περίπτωση του Mi 11 Lite 5G, η Xiaomi συνεχίζει να θεωρεί και καλά κάνει ότι όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές είναι χρήσιμες έστω για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν να φέρουν την οθόνη εκεί ακριβώς που την προτιμούν. Έχουμε λοιπόν την αυτόματη προσαρμογή και εδώ ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, το κορεσμένο το οποίο προβάλλει έντονα χρώματα, το πρωτότυπο χρώμα που προσπαθεί να κάνει την οθόνη λιγότερο έντονη και πιο ήπια χρωματικά. Έχουμε όμως και τις σύνθετες ρυθμίσεις που μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένο χρωματικό προφίλ που θα ακολουθεί η οθόνη. Αφήνοντας αυτό στην άκρη και οι δύο συσκευές έχουν μερικές ακόμα πολύ χρήσιμες δυνατότητες οι οποίες αναλαμβάνουν να βελτιώνουν το περιεχόμενο σε κάποιες περιπτώσεις όταν αυτό είναι είτε βίντεο σε χαμηλότερη ανάλυση είτε με ένα λίγο πιο περιορισμένο χρωματικό προφίλ προκειμένου να προβάλλουν βίντεο και φωτογραφίες όσο το δυνατόν καλύτερα στην οθόνη τους. Τώρα φυσικά και οι δύο συσκευές έρχονται με υποστήριξη για HDR περιεχόμενο, HDR10 συγκεκριμένα είναι το προφίλ, το πρότυπο μάλλον που υποστηρίζουν. Παραδοσιακά θα δούμε και στα δύο τηλέφωνα το ίδιο ακριβώς HDR βίντεο, το συνηθισμένο που βλέπουμε άλλωστε κάθε φορά. Υπάρχει όντως μία αλλαγή στην χρωματική απόδοση ανάμεσα στην οθόνη του Mi 11 Lite 5G και αυτή του Nord 2. Θα δοκιμάσω να ξεκινήσω ταυτόχρονα το βίντεο
και στα δύο τηλέφωνα, να δούμε πώς ακριβώς προβάλλεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οθόνη του Mi 11 Lite 5G είναι και λίγο πιο ζωντανή σε χρωματική απόδοση αλλά και με λίγο καλύτερα επίπεδα φωτισμού, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει βέβαια ότι η οθόνη του Nord 2 δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Και φυσικά και τα δύο τηλέφωνα έρχονται με στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιούν το ακουστικό τους σαν δεύτερο στερεοφωνικό ηχείο. Η μέγιστη ένταση τώρα για κάποιο λόγο στο τηλέφωνο της Xiaomi είναι λίγο υψηλότερη. Αυτή είναι η μέγιστη ένταση για το Mi 11 Lite και πάμε να δούμε αντίστοιχα την μέγιστη ένταση και για το OnePlus Nord 2, το οποίο εκτός του ότι δεν μπορεί να φτάσει το ίδιο ψηλά σε επίπεδα έντασης, έχει και μια λίγο χειρότερη σε εισαγωγικά απόδοση από τα δύο του ηχεία. Το Mi 11 Lite, παρότι είναι ένα εντυπωσιακά πιο λεπτό τηλέφωνο, καταφέρνει να αναπαράγει και λίγο καλύτερα τον ήχο αλλά και με λίγο καλύτερο μπάσο. Πάμε τώρα και στις κάμερες στο πίσω μέρος των δύο τηλεφώνων και να θυμίσουμε εδώ για μία ακόμα φορά ότι το Nord 2 είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό τεχνικά και πρακτικά για τη μεσαία κατηγορία και γιατί έχει έναν εντυπωσιακά καλό αισθητήρα, τον IMX766 της Sony στη βασική του κάμερα με ονομαστική ανάλυση 50 MP και γιατί έχει όμως Optical Image Stabilization. Στο προηγούμενο συγκριτικό με το Poco F3, εκεί η συσκευή της Poco υστερούσε μέχρι ένα σημείο στον τομέα της φωτογραφίας. Εδώ τα πράγματα όμως είναι αρκετά διαφορετικά και αυτό γιατί η βασική κάμερα του Mi 11 Lite 5G έχει έναν αισθητήρα στα 64 MP και πάλι της Sony, ο οποίος στην πράξη καταφέρει να βγάλει και σημαντικά καλύτερες φωτογραφίες από το Poco F3 και πολύ κοντά σε αυτές που καταφέρει να βγάλει το τηλέφωνο της OnePlus. Έτσι λοιπόν οι φωτογραφίες από τα δύο τηλέφωνα στις περισσότερες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ουσιαστικά ίδιες, υπάρχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους αν υπάρχει και η διαφορά αυτή είναι τόσο μικρή που πρέπει κάποιος να βάλει τη μία φωτογραφία δίπλα στην άλλη προκειμένου να καταφέρει να τη βρει. Πάντως συνεχίζει το OnePlus Nord 2 να αναγνωρίζει πολύ πιο σωστά και πολύ πιο συχνά πότε χρησιμοποιεί, πότε πρέπει μάλλον να ενεργοποιήσει το HDR προκειμένου να βγάλει μια φωτογραφία με καλύτερο δυναμικό εύρος και καλύτερα επίπεδα φωτισμού σε δύσκολα σημεία. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ασχοληθεί να το ενεργοποιήσει έστω και χειροκίνητα στο Mi 11 Lite, θα καταφέρει να βγάλει μια εξίσου καλή φωτογραφία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τώρα, για τη βασική κάμερα πάντα, τα αποτελέσματα είναι αρκετά διαφορετικά και εδώ το Optical Image Stabilization στη βασική κάμερα του Nord 2 έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, αφού και τα δύο τηλέφωνα βγάζουν συνεχόμενες λήψεις με διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και όπως πάντα τις συνδυάζουν σε μια τελική φωτογραφία. Με το Optical Image Stabilization όμως το Nord 2 μπορεί να κρατήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την έκθεση του αισθητήρα στο φως και να διατηρήσει το πλάνο πιο σταθερό σε σύγκριση με την κάμερα του Mi 11 Lite 5G. Παρ' όλα αυτά και εδώ όταν και το τηλέφωνο της Xiaomi είναι αρκετά σταθερό, οι φωτογραφίες που μπορούν να βγάλουν είναι ικανοποιητικές σε κάθε περίπτωση, όμως το Nord 2 σε πολλές περιπτώσεις θα βγάλει μια σημαντικά καλύτερη φωτογραφία με λίγο καλύτερα επίπεδα φωτισμού, με αρκετά καλύτερα επίπεδα λεπτομέρειας και εδώ βοηθάει σημαντικά το μεγάλο σχετικά φυσικό μέγεθος του αισθητήρα της βασικής του κάμερας και παρόλα αυτά, το τονίζω και πάλι, οι φωτογραφίες του Mi 11 Lite στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα και όταν τις συγκρίνει κανείς τη μία δίπλα στην άλλη, θα δει ότι αυτές του Nord 2 είναι λίγο καλύτερες και το τηλέφωνο της Xiaomi μπορεί και εδώ να πετύχει απολύτως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δυστυχώς τώρα για τη δεύτερη κάμερα αυτή με τον υπερευρυγόνιο φακό, παρότι και τα δύο τηλέφωνα ανήκουν στο άνω άκρο της μεσαίας κατηγορίας με ένα κόστος περίπου στα 400 ευρώ, δεν προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο και περιορίζονται σε μια κάμερα με μεγαλύτερο μεν πλάνο και κάδρο σε κάθε φωτογραφία, με ονομαστική ανάλυση όμως στα 8 MP. Έτσι λοιπόν οι φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει και το Nord 2 αλλά και το Mi 11 Lite 5G είναι προφανώς ικανοποιητικές όταν θέλουμε να χωρέσουμε περισσότερα στο πλάνο της φωτογραφίας, είναι και πάλι ρεαλιστικά σωστές χρωματικά και με αποδεκτά επίπεδα λεπτομέρειας, με έναν όμως αισθητήρα χαμηλότερης ανάλυσης και με ένα τόσο μεγάλο πλάνο σε κάθε φωτογραφία, κανένα από τα δύο δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εδώ το τηλέφωνο της OnePlus δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα αφού προφανώς η κάμερα αυτή δεν είναι το ίδιο καλή με τη βασική του κάμερα και μπορούν και τα δύο και πάλι να βγάλουν φωτογραφίες που είναι χρήσιμες με το Night Mode πάντα ακόμα και με την κάμερα με τον Ultra Wide φακό, με χαμηλότερα βέβαια επίπεδα φωτισμού σε σύγκριση με τη βασική τους κάμερα, όμως σε αντίθεση με πολλά τηλέφωνα χαμηλότερης κατηγορίας
και τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και το βράδυ με την Ultra Wide κάμερα, μπορούν να βγάλουν μια έστω χρήσιμη φωτογραφία. Και το Mi 10 Lite 5G τώρα και το Nord 2 έχουν και μια τρίτη κάμερα στο πίσω μέρος τους. Στο τηλέφωνο της OnePlus υπάρχει περισσότερο για διακοσμητικούς λόγους. Είναι ένας μονόχρωμος αισθητήρας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη βασική του κάμερα, αποκλειστικά και μόνο σε φωτογραφίες πορτρέτου. Το τηλέφωνο της Xiaomi όμως έχει μια τρίτη κάμερα η οποία μπορεί να βγάλει αυτόνομα φωτογραφίες. Είναι ένας μακροφακός που μπορεί να πλησιάσει πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Η ανάλυση του είναι στα 5 MP, η ανάλυση του αισθητήρα, είναι στα 5 MP, κάτι που την κάνει καλύτερη κάμερα από το συνηθισμένο σε αυτό το είδος. Έχει όμως autofocus, το οποίο όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αφού μπορούμε να επιλέξουμε εμείς το πόσο κοντά θα είμαστε στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και η κάμερα εστιάζει προκειμένου να βγει μια σωστή φωτογραφία. Έτσι λοιπόν, συνολικά στον τομέα της κάμερας, το Nord 2 διατηρεί ένα μικρό πλεονέκτημα στη βασική του κάμερα και κυρίως σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού. Το Mi 10 Lite όμως, το Mi 10 Lite 5G, είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι ήταν το τηλέφωνο της Poco. Πάμε τώρα και εδώ στα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο συσκευών, όπου όπως και στην περίπτωση του Poco F3, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους ό,τι αφορά τις επιδόσεις, και το τονίζω, κάποια διαφορά η οποία να είναι πραγματικά ορατή σε καθημερινή χρήση. Το OnePlus Nord 2 χρησιμοποιεί τον Dimensity 1200 επεξεργαστή της MediaTek. Να θυμίσω για ακόμα μία φορά, η MediaTek δεν έχει κανένα από τα προβλήματα που είχε στο παρελθόν με τη θερμοκρασία λειτουργίας και την κατανάλωση των επεξεργαστών της, και παρότι είναι τυπικά ο καλύτερος επεξεργαστής που έχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή η MediaTek, οι επιδόσεις του είναι κοντά σε κορυφαίες λύσεις της μεσαίας κατηγορίας από την Qualcomm. Έτσι λοιπόν, το Mi 10 Lite 5G, όπως έχουμε δει και σε άλλα βίντεο, χρησιμοποιεί τον Snapdragon 780G επεξεργαστή, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο η Qualcomm για τη μεσαία κατηγορία, με υποστήριξη φυσικά και εδώ για δίκτυα 5G. Στο τεχνικό κομμάτι, 8 πυρήνες επεξεργασίας και στις δύο περιπτώσεις, 4 α78 της ARM για τον Dimensity 1200, με τον έναν από αυτούς να έχει υψηλή συχνότητα λειτουργίας στα 3 GHz και άλλους 4 α55 στα 2 GHz. Ο Snapdragon 780 στο Mi 10 Lite 5G έχει λίγο διαφορετική συχνότητα λειτουργίας, τα 2,4 GHz και για τους 4 δικούς του α78 πυρήνες επεξεργασίας και το 1,9 GHz για τους 4 α55. Υπάρχει λοιπόν μία μικρή διαφορά στη συχνότητα λειτουργίας για τον έναν από τους 4 ισχυρότερους πυρήνες επεξεργασίας στο Nord 2 5G. Παρόλα αυτά, στην πράξη, ακόμα και αν μετρήσει κάποιος τη διαφορά μέσω συγκεκριμένων benchmarks, θα δει ότι είναι μικρή, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε καθημερινή χρήση δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να καταλάβει ότι το ένα τηλέφωνο λειτουργεί λίγο πιο γρήγορα από το άλλο. Και τα δύο είναι πραγματικά εντυπωσιακά ισχυρά για να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει με αυτά. Ποτέ δεν πρόκειται να δυσκολευτούν, ποτέ δεν πρόκειται να καθυστερήσουν να κάνουν αυτό που θα τους ζητήσουμε, και η εναλλαγή ακόμα και μεταξύ εφαρμογών που είναι λίγο πιο απαιτητικές γίνεται το ίδιο άμεσα και το ίδιο γρήγορα και στο Nord 2 5G και στο Mi 11 Lite. Πάμε τώρα φυσικά και στην μπαταρία των δύο συσκευών, όπου υπάρχουν δύο διαφορές μεταξύ του Mi 11 Lite 5G και του Nord 2. Το τηλέφωνο της OnePlus έχει μια μεγαλύτερη συγχωρητικότητα μπαταρία στα 4500 mAh. Αυτή του Mi 11 Lite 5G είναι μικρότερη κατά περίπου 5 με 6% στα 4250 mAh. Η διαφορά λοιπόν και στην πράξη είναι περίπου αυτή που δηλώνει η διαφορά στη συγχωρητικότητα της μπαταρίας τους, και τα δύο τηλέφωνα κάνουν ιδιαίτερα καλή διαχείριση στις εφαρμογές που εκτελούνται ακόμα και όταν δεν τα χρησιμοποιούμε, προκειμένου να πετύχουν θεωρητικά και πρακτικά όσο το δυνατόν καλύτερο χρόνο λειτουργίας. Εδώ είναι γεγονός ότι το MIUI γραφικό περιβάλλον της Xiaomi είναι λίγο πιο επιθετικό στον τρόπο που τερματίζει εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούμε, προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Επειδή όμως είναι όντως λίγο πιο επιθετικό στη διαδικασία αυτή, στην πράξη η διαφορά στην απόδοση της μπαταρίας είναι πολύ μικρή για να μπορεί να την καταλάβει κάποιος σε καθημερινή χρήση. Και τα δύο τηλέφωνα λοιπόν, όταν τα χρησιμοποιούμε αρκετά έντονα,
θα βγάλουν με άνεση μία ημέρα λειτουργίας και στο τέλος της ημέρας αυτής το Nord 2 θα έχει ένα 20-25% ακόμα διαθέσιμο στην μπαταρία του, με το Mi 11 Lite 5G να παραμένει φυσικά ενεργό, αλλά το ποσοστό της μπαταρίας του να είναι 15-20% στην καλύτερη περίπτωση, κάτι που σημαίνει ότι είναι λιγότερη διαθέσιμη μπαταρία μέχρι να το φορτίσουμε και πάλι. Και για τη διαδικασία της φόρτισης τώρα υπάρχει και πάλι μια διαφορά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα, και τα δύο έρχονται με φορτιστή κανονικά στη συσκευασία τους, κάτι που δυστυχώς πρέπει να το θυμίζουμε κάθε φορά, όμως το Nord 2 φορτίζει αρκετά πιο γρήγορα με 65 W από το δικό του φορτιστή, με το Mi 11 Lite 5G να περιορίζεται σε εισαγωγικά στα 33 W ταχείας φόρτισης. Το τηλέφωνο της OnePlus λοιπόν μπορεί να γεμίσει την μπαταρία του σε περίπου 45 λεπτά, 40 λεπτά δηλώνει η OnePlus, αλλά αυτό είναι σε πραγματικά εντελώς ιδανικές συνθήκες. Αν δεν το χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα και αν δεν έχει ζεσταθεί ιδιαίτερα από τη φόρτιση, σε περίπου 45 λεπτά θα καταφέρει να γεμίσει πλήρως μία μπαταρία από το 5-10%. Ο χρόνος αυτός για το Mi 11 Lite 5G είναι λίγο μεγαλύτερος, στα 55 λεπτά με μία ώρα, χωρίς η διαφορά να είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά αν υπολογίζει κανείς ότι το τηλέφωνο της Xiaomi είναι και λίγο πιο λεπτό, παρόλα αυτά διατηρεί τη θερμοκρασία του και πάλι σε λογικά επίπεδα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Και όπως πάντα θα κλείσουμε το βίντεο με την εξωτερική κατασκευή και το σχεδιασμό των δύο τηλεφώνων. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Mi 11 Lite 5G έχει μια συγκεκριμένη διαφορά από την 4G έκδοσή του. Το πίσω μέρος του εδώ είναι κατασκευασμένο από Gorilla Glass, ενώ στο Mi 11 Lite 4G είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, το τηλέφωνο της Xiaomi είναι εντυπωσιακά λεπτό για το hardware που έχει στο εσωτερικό του, αλλά και γενικότερα, και εντυπωσιακά ελαφρύ. Γυαλί λοιπόν στο πίσω μέρος του και προφανώς και η οθόνη του προστατεύεται με Gorilla Glass, είναι ένα αρκετά λεπτό τηλέφωνο και το πλαίσιο του είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, προφανώς για λόγους κόστους, αλλά και με το πλεονέκτημα του πολύ χαμηλού βάρους. Στο πρακτικό κομμάτι έχουμε φυσικά τη USB Type-C θύρα στο κάτω μέρος για τη φόρτιση και επικοινωνία με άλλες συσκευές, την υποδοχή για την κάρτα SIM και το βασικό του ηχείο. Είπαμε και νωρίτερα ότι στο Power Button στη δεξιά πλευρά του έχουμε τον αισθητήρα αποτυπωμάτων και ακριβώς από πάνω τα πλήκτρα της έντασης, ενώ στο πάνω μέρος της συσκευής, όπως και σε σχεδόν όλα τα τηλέφωνα της Xiaomi, εκτός από το δεύτερο μικρόφωνο για στερεοφωνικό ήχο και Active Noise Cancellation σε κλήσεις, έχουμε και μια θύρα υπερήθρων που κάνει το Mi 11 Lite 5G να λειτουργεί σαν χειριστήριο για άλλες συσκευές μας. Τώρα, το Nord 2 της OnePlus είναι και αυτό με τη σειρά του ένα πραγματικά πολυτελές και καλά κατασκευασμένο τηλέφωνο για τη μεσαία κατηγορία τιμής, και εδώ κατασκευασμένο από Gorilla Glass το πίσω μέρος του Nord 2, και εδώ προφανώς η οθόνη του προστατεύεται επίσης με Gorilla Glass, και εδώ και πάλι είναι από πλαστικό κατασκευασμένο το πλαίσιο στο πλαϊνό του μέρος. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακά λεπτό το τηλέφωνο της OnePlus όσο είναι το Mi 11 Lite 5G, και είναι και αισθητά πιο βαρύ όταν το κρατάμε στο χέρι μας. Για όποιον λοιπόν ψάχνει ένα πολύ λεπτό και ελαφρύ τηλέφωνο, το Mi 11 Lite 5G παραμένει η καλύτερη επιλογή. Σε ό,τι αφορά τα υλικά κατασκευής και την ποιότητα, και τα δύο τηλέφωνα είναι περισσότερο από ικανοποιητικά για τη μεσαία κατηγορία. Και εδώ λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό, USB Type-C θύρα στο κάτω μέρος, το βασικό ηχείο και η υποδοχή για τις κάρτες SIM. Στην αριστερή πλευρά έχουμε τα πλήκτρα για την ένταση και στη δεξιά πλευρά το απλό power button με τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στην οθόνη του Nord 2. Έχουμε όμως και τον πάντα χρήσιμο μηχανικό διακόπτη που έχουν όλα τα τηλέφωνα της OnePlus, που αλλάζει ανάμεσα σε κανονική αθόρυβη λειτουργία και σε λειτουργία δόνησης. Αυτές είναι λοιπόν οι βασικές διαφορές ανάμεσα στο Nord 2 και το Mi 11 Lite 5G. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Poco F3, το συγκεκριμένο μοντέλο της Xiaomi έχει μια πραγματικά πολύ καλή κάμερα, η οποία στέκεται εύκολα δίπλα σε αυτή του Nord 2, το οποίο σε πολύ συγκεκριμένες και δύσκολες περιπτώσεις δείχνει τα πλεονεκτήματα του αισθητήρα που έχει η βασική του κάμερα και του Optical Image Stabilization. Σε κάθε περίπτωση όμως και τα δύο τηλέφωνα, όπως είδαμε, είναι απόλυτα ικανοποιητικά σε όλους τους τομείς για οποιονδήποτε ψάχνει ό,τι καλύτερο μπορεί να αγοράσει αυτή τη στιγμή στη μεσαία κατηγορία. Έχουν λοιπόν τις διαφορές τους, έχουν και κάποιες πολύ συγκεκριμένες ομοιότητες, όπως κάποια από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οθόνης τους, και ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες.
Αυτά από εμένα στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!